Πάμε τώρα να κάνουμε το μεγάλο μπαμ, να ρίξουμε την μεγάλη βόβα με το καλημέρα, με το καλημέρα του 2021. Έχω την μεγάλη τιμή, προσωπική, επαγγελματική, όπως σε ό,τι επίπεδο και αν το βάλετε, θα δείτε ότι είναι υπέρτατη τιμή, μιας και στην απέναντι τηλεφωνική γραμμή έχω τον Νίκο τον Χατζηγολάου. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα στους ακροατές σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να παραβρίσκομαι στον αέρα μαζί σου. Τιμή και για μένα και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εν οποίον πάει καλά η εκπομπή, Νίκο, έτσι, πάει σφαίρα. Καλασμένοι δεν σταματάνε και όπως διαβάζω από τον Πέτρο Φιλιππίδη που είχε στην εκπομπή της Δευτέρας, ετοιμάζεται πυρετοδός για μια ακόμη μεγάλη καλεσμένη, μια μεγάλη ερμηνεύτρια, η οποία είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη τη Δευτέρα 11 Γενουαρίου στις 11:30. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι. Βοηθούν άπαντες σε αυτήν την πορεία. Ο σταθμός μας καλύπτει σε οτιδήποτε ζητήσουμε και βρισκόμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή την υπέροχη πορεία την οποία βαίνει ο σταθμός και στην προκειμένη περίπτωση η εκπομπή μας ενώπιος εν οποίο προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας, ναι, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, να διασκεδάζουμε σε εισαγωγικά, αν μπορώ να το πω και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τους Έλληνες και όλη τη χώρα τέλος πάντων με αυτούς τους καλεσμένους, όταν, όποιος και αν... Ναι, όταν ανακοίνωσε ότι θα έχω τον Νίκο τον Χατζηγολό στην απόψινή εκπομπή, πολλοί μου είπαν, δέχτηκα πολλά μηνύματα του τύπου του στυλ ότι έλα μωρέ τι δουλειά έχει ο Χάνης Νικολάου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, μάλιστα ιντερνετικό και μάλιστα της Πάτρας. Να πούμε ότι έρχεσαι συχνά πυκνά στην Πάτρα, έτσι Νίκο? Έχω δεσμούς, ισχύει αυτό που λες Ηλία, έχω δεσμούς συγγενικούς στην Πάτρα, γι' αυτό και η παρουσία μου εκεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι είμαι και κάτι ιδιαίτερο. Είσαι ιδιαίτερο. Ευχαριστώ τόσο για την τιμή που μου κάνεις απόψε. Και μάλιστα μαθαίνω και όταν έρχεσαι που πίνεις το καφέ σου, στην Ακροτηρίου, στο Κορέτο. Είναι αλήθεια, Νίκο? Είναι αλήθεια, δεν το συζητάμε, είσαι πληροφορημένο. Έχω κάνει τώρα σου λέω σεμινάρια μεγάλα τώρα, εντατικά. Την προσωπική μου ζωή θα ανησυχήσω, σε πειράζω. Στο Γιάννη τον Καλύβα, εκεί το φίλο μου είσαι θαμώνας όταν έρχεσαι. Γνώρισα, συγγνώμη. Γνώρισα τυχαία έναν πολύ ωραίο χώρο, ναι, σε ένα συνοικιακό σημείο, την περιοχή Ψαροφάη. Εκεί σε θέλω. Ένα συνοικιακό μαγαζί, take away, το οποίο λειτουργεί άψογα και μου άρεσε ο χώρος. Πάει και εγώ εκεί, δεν σε έχω δει. Ηλία, θα χαρώ να σε δω και από κοντά. Νομίζω καλή επιλογή του Καλύβα του Γιάννη εκεί πέρα, Νίκο, που αναβάθμισε την περιοχή. Ξέχασα να ειδοποιήσω ότι γνώρισα και τον ιδιοκτήτη, ένα πολύ καλό φίλο την τελική, τον Γιάννη τον Καλύβα, τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Νίκο, μας ακούει ο Γιάννης, θες να πάμε λίγο να δούμε τι έχει να πει? Μας ακούει ο Γιάννης, θα χαρώ πολύ αλήθεια. Γιάννη, μας ακούς τώρα με την κουβέντα που έχουμε τον Νίκο τον Χατζηγολάου. θέλω... Καλησπέρα Ηλία. Τι γίνεται ρε παιδί μου με σένα? Ναι, τώρα την αρχή με φαίνεται σαν μηχανία τώρα, έτσι, και το συζητάμε με τον κύριο Χατζηνικολάου. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Γιάννη και από τηλεφώνου. Και την ευκαιρία αυτή μας την δίνει ο Ηλίας ο Τσιπάς από το blog του να έρθουμε και οι δύο ξανά στον αέρα. Τι ένωση ήταν αυτή ρε παιδιά, τι γίνεται να μου, απίστευτη. Ηλία, να σου πω κάτι. Ναι. Τα έχουμε πει και κατηδίαν, ναι, ότι το μέλλον του καθενός πλέον βλέπεις ότι είναι, επειδή είμαστε και μικρή χώρα, έχω πει είμαστε χωριό, ναι, βλέπεις ότι από το πουθενά τι συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουμε ενωθεί τώρα εδώ Γιάννης Καλύβας, Ηλίας Τσίπας, Νίκος Χατζηγολάου στον αέρα και πολλοί μου λένε ρε φίλε τι έχεις κάνει. Ηλία, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Απίστευτο. Όλα γίνονται. Απίστευτο. Για να διακόψω, συγγνώμη. Νικόλα, ναι, τιμή μας. Να σου πω κάτι, Ηλία, τιμή δική μου, την οποία από το πουθενά βρίσκομαι στον αέρα. Ποιο με πουθενά? Δύο ανθρώπους. Εμείς είμαστε από το πουθενά. Έχουμε μόνο να πάρουμε. Ναι. Εγώ θέλω να δώσουμε ένα ραντεβού, να πούμε τάδε ημέρα, τάδε ώρα θα τα πούμε στο Κορέτο, στο Γιάννη Καλύβα.
από τώρα να, μακάρι, να δώσουμε τα χέρια μας. Μακάρι να γινόταν, φίλε και συνάδελφε, εισαγωγικά Ηλία Τσιπά, να είμαι κάθε μέρα στην Πάτρα και να συναντιόμαστε και να πίνουμε αυτούς τους συντροφικούς πλέον καφέδες. Ναι, εγώ πάντως θα είμαι αύριο εκεί και θα σχολιάσουμε με τον Γιάννη τον Καλύβα έτσι, τα λόγια σου, τιμητικά λόγια. Παιδιά, που... παιδιά σας περιμένω. Κύριε Χατζηγολάου, σας περιμένω. Μακάρι να μπορούσα, μακάρι να μπορούσα, είναι ανελημμένες υποχρεώσεις, Γιάννη. Ναι. Και Ηλία, θα το κανονίσω. Τι έχεις κάνει, Γιάννη, τώρα ποιος είσαι, ο Καλύβας, ο Χατζηγολάου, τι έχεις κάνει, τι τα λέτε είναι αυτά, ρε φίλε, απίστευτος. Πάμε δυνατά, αδερφέ. Νομίζω καταλάβανε ότι είσαι εσύ, έτσι. Γιατί πολλοί μου στέλνουν, έλα ρε, είσαι τον Χατζηγολάου. Έχουν ψαρώσει πάρα πολύ. Λοιπόν, βγάλτε Ηλία, ναι. Γιάννης Καλύβας, Γιάννης Καλύβας. Δεν υπάρχει Χατζηγολάου, υπάρχει ο Γιάννης Καλύβας, ο σωσίας του Χατζηγολάου, τουλάχιστον στη φωνή του. Το κάνεις απίστευτα, Γιάννη. Ταλέντο, φίλε από μικρός. Σ' άκουσα πρώτη φορά και ψάρωσα, αλλά τι κάνει ο τύπος, δεν μάλλον, απίστευτο. Ειλικρινά. Από... ναι, ταλέντο. Και από και πότε το κάνεις τον Νίκο, τον Χατζηγολάου, τόσο καλά? Φίλε, να σου πω ότι ήμουνα, πρέπει να ήμουν και 10 χρονών που είχα αυτό το, τι να το πω, άστρο, το πω, δηλαδή όπου άκουγα φωνή περιεργή ιδιαίτερη, ναι. Έπαιρνα στη δικασία να το παριστάνω, να το μιμούμε. Απίστευτο. Και μετά αυτό, ξέρεις, το κράτησα και μετά με δημοσιογράφους, με τραγουδιστές, με οτιδήποτε, διασκέδαζα την παρέα και είχε φάσει. Ναι. Και όπως είδες και εσύ από κοντά, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Το κράτησα και διασκεδάζω, το κάνω για πάρτι μου, πώς το λένε, για να διασκεδάζω, ναι, την παρέα. Το Χατζηγολάου πάντως το κάνεις πολύ, έτσι, το κάνεις πάρα πολύ κοντινά με τη φωνή του. Τον έχει δουλέψει, ρε παιδί μου, φαίνεται. Ταλέντο, τι να πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το. Κάνεις και φωνές, έτσι. Άλλες φωνές. Τραγουδιστικές και μάλιστα έχω μάθει ότι έχεις κάνει και τον σε ένα μαγαζί παλιότερα, στα πιο, έτσι, στα πιο νιάτα σου. Ναι. Όπου είχες ανέβει πάνω σε ένα καραόκε night, πήρες το μικρόφωνο και όλοι νόμιζαν ότι είναι ο Θάνας ο Μικρούτσικος. Ο Βασίλης με Κωνσταντίνου. Τι είχε γίνει, τι είχε γίνει τότε, για πες μας. Φίλε, να σου πω κάτι, είχαμε πάει με παρέα. Ναι. Ξέρεις, πάμε εκεί, μου λένε γίνεται, έχει καραόκι και τα λοιπά, πιτσιρικάδες τώρα. Πάμε με την παρέα και χωρίς να ξέρουν αυτοί ποιος είμαι εγώ, είναι γεμάτο ταξίδι το μαγαζί, φοιτητές, θυμάμαι, και τα ψηλά λόγια. Ναι. Και τραγουδάνε διάφοροι, καραόκι, από εδώ από εκεί, μικρόφωνα, έτσι, έτσι. Κάποια στιγμή μου πιέζουν τα φιλαράκια μου εκεί να πάρω το μικρόφωνο. Και ζητάω ένα από Κωνσταντίνου. Εντάξει, με το που ξεκινάω και τραγουδάω το τότε βράδυ Σαββάτο, θυμάμαι. Ναι. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι τραγουδάω, ρε παιδί μου, ο κόσμος, ναι, εκεί μέσα. Και νομίζουν ότι παίζει κανονικά το ράδιο, επειδή τον έκανα ολόγιο, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Και αρχίζουν κάποια στιγμή, τους βλέπω που παρατηρώ ότι ο ένας σκουντάει τον άλλον, ότι τι κάνει ο τύπος, ρε. Ναι. Ότι το παλικάρι εκεί το κάνει. Και κάποια στιγμή έχουμε κάνει όπα το μαγαζί, έχουν πάθει σοκ. Έλα, ρε φίλε, απίστευτο. Ταλέντο, φίλε Ηλία. Να είμαστε καλά όλος ο κόσμος. Μ' αρέσει να διασκεδάζω τον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν φωνές οι οποίες, π.χ. που στην αρχή δεν μπορούσε με τίποτα να τις πλησιάσεις, αλλά μετά από δουλειά και, ναι, επαναλήψεις, πλησιάσεις. Κοίταξε να δεις, φαντάσου και Χάτζη Νικολάου που έκανα τώρα πριν λίγο. Απίστευτο, έτσι, εγώ ψάρωσα. Το έκανα, τι να σου πω, ένα χρόνο. Το προσπαθούσα. Ένα χρόνο, το προσπαθούσα, ναι, θα μου βγει, αλλά τώρα στο πω. Μούρλια, δηλαδή, ναι, δικό μου. Καμιά πλάκα σε κανένα φίλο, ότι είμαι ο τάδε και... Πολλές φάρσες κατά καιρούς, πολλές φάρσες. Έλα ρε φίλε. Από φίλο σε φίλο, σε ψαρωτική όλοι. Αλλά το σου λέω, το κάνω για την παρέα, για να γελάμε. Υπό άλλες συνθήκες, Γιάννη, θα μπορούσε να το κυνηγήσει, να το εξελίξει, να ανεβάζει και παραστάσεις. Όχι τώρα, λέω έτσι. Να σου πω κάτι, μου είχαν γίνει και προτάσεις. Αλλά είχα, ξέρεις, είχα αυτή την τρέλα με την εστίαση και με τη δουλειά μου και με κέρδισε ο χώρος μου και γι' αυτό... Χρόνια, θεατράκι, σε θυμούνται πάρα πολύ στο θεατράκι, νομίζω. Πολλά χρόνια, πολύ πατρινή, σε θυμούνται. Πλέον όμως έχεις το δικό σου take, έχεις κάνει το δικό σου το βήμα, το επιχειρηματικό και μάλιστα, ναι, από ό,τι δείχνει είναι πετυχημένο. Έχεις ανοίξει κατάστημα καφέ Κορέτο επί της Αγροτηρίου. Τα λέω καλά. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τα λέω καλά, ε. Πολύ καλά και να σου πω κάτι. Όποιον αρέσει αυτό που κάνει, είναι ερωτευμένος εισαγωγικά με αυτό που κάνει. Φίλες, το λέω ξεκάθαρα και το λέω σε όλους και, ναι, το πιστεύω. Το λέω σε όλους και το πιστεύω. Όποιος κάνει αυτό που κάνει και το αγαπάει, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία σε εκατομμύριο να πάει χαμένος. Νομίζω ωραίο μήνυμα αυτό για πολλούς οι οποίοι σήμερα λένε, έλα μου, ωραία.
Όχι, όχι, φοβούνται. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμφωνώ καθόλου. Ούτε μιλάω εκ του ασφαλούς, ούτε τα βρήκα στον δρόμο. Και εσύ, Γιάννη, στην κρίση το άνοιξε το μαγαζί. Έτσι. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα, Ηλία μου. Και εσύ, λέω, στην κρίση έκανε το βήμα αυτό το επιχειρηματικό. Δεν είναι ότι έχει πάρα πολύ καιρό. Έτσι, το έκανα στην κρίση ακριβώς και σκέψου και όλοι να σκεφτούν ότι ήταν άπαντες, δεν σου κάνω πλάκα. Μέχρι και σε εισαγωγικά η οικογένειά μου, το πω, μην το πω τόσο βαριά, γιατί ακούγεται βαριά ότι. Ούτε μέχρι και η οικογένειά σας επίστεψε. Πρέπει, παιδί μου, είπα πάμε. Θα πάω να κάνω αυτό που ξέρω πάρα πολύ να κάνω καλά. Ναι. Και φίλε, μέχρι στιγμής με χαμηλά προφίλ και ταπεινά, το κάνουμε πάρα πολύ καλά με τα κορίτσια μου, τις συνεργάτες μου εδώ. Και είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και δεν το συζητάμε και από τηλεφώνου να ευχαριστήσω άπαντες για αυτό. Μέχρι και το προσωπικό μου. Μάλιστα. Άπαντες. Δεν το συζητάμε. Πολυτάλαντος, πολυτάλαντος και βλέπω εδώ ότι και μου στέλνουν αρκετή μηνύματα ότι ρώτα τον τι θα τον ξαναδούμε διετή, θα το δούμε πάλι στα γήπεδα, αλλά παλιά. Τι έχεις να πεις σε αυτούς? Να ενημερώσω την καριέρα πλέον διετικά, το αγαπώ, είναι η δεύτερη μου αγάπη, πέρα από τη δουλειά μου, η δεύτερη μου αγάπη είναι η διετησία, το λέω και το ομολογώ. Ναι. Το συνεχίζω και θα το συνεχίζω αλήθεια όσο αντέχω. Από το τοπικό επίπεδο πλέον, γιατί η καριέρα μετά και από ένα τραυματισμό που είχα, η καριέρα τελείωσε. Ωστόσο, στο τοπικό θα δίνω τις υπηρεσίες μου ακόμα στο τοπικό τομέα. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιάννη Καλύβα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ραντεβού στο στέκι σου. Ηλία Τσιπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και για όλα. Και να κάνω και μια ευχή, αφού μου δίνει την ευκαιρία, να ξεπεράσουμε με υπομονή και επιμονή άπαντες. Μάλιστα. Αυτό το, πώς να το πω, δράμα, σε εισαγωγικά, τέλος πάντων το COVID-19 anyway, και να πάμε με δύναμη το 21 πιο κάτω, παρακάτω, ένας στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, χαμόγελο, παιδιά, και υγεία γάμο τα βάσανα, υγεία. Μ' αρέσει, υγεία, μ' αρέσει Γιάννη, είσαι ωραίος, είσαι αλάνη, φιλιά πολλά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ, αλήθεια. Chipas Radio.